Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Τριχοευφιέστατες ιδέες». Μία εκπομπή που βάζει στην άκρη την ευφυΐα και ασχολείται με την τριχοφία. Μία εκπομπή που την απασχολούν θέματα, τα οποία απασχολούν αυτή τη χώρα εδώ και αιώνες. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, δηλαδή τρίχες. Οι δικές της, αλλά κυρίως των άλλων. Τρίχες οι οποίες, αν δεν βρίσκονται στο πιάτο σας, στη χτένα σας, στο σιφόνι σας ή στο καπάκι της τουαλέτας σας, υπό κανονικές συνθήκες δεν πρέπει να σας απασχολούν. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση αποφάσισε και απαγόρευσε διαιροπάλου να χρησιμοποιούνται κυρίως από γυναίκες οι εκφράσεις «κάνει την τρίχα τριχιά» και «μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο». Ενώ στην έκφραση «εδώ ο κόσμος χάνεται» και το χτενίζεται, η λέξη «χτενίζεται» θα αντικατασταθεί με τη λέξη «ξυρίζεται» και γενικότερα με οποιαδήποτε άλλη λέξη υποδεικνύει καλομπισμό. Τα πολύ καλά νέα της ημέρας είναι ότι όσοι θα αμείβεστε με ρεπό, θα παίρνετε μαζί έξτρα δώρα εκπτωτικό κουπόνι οι γυναίκες για κέντρα αισθητικής και αποτρίχωσης και οι άνδρες για κέντρα ενίσχυσης τριχοφυΐας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τους σπανού οι τρίχες πρέπει να γίνονται. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας επιβάλλω να συμμετάσχετε στο giveaway, το οποίο προσπαθούμε να σας ξανθρωπίσουμε και να σας ξεβλαχέψουμε, δίνοντάς σας αυτό το υπέροχο σετ με τα ξηραφάκια, έτσι για να σας βρίσκετε σε μια ώρα ανάγκης, για τις γυναίκες φυσικά, και για τους άνδρες αυτό το super extra αποτελεσματικό λαδάκι που μία σταγόνα φτάνει να σας μεταμορφώσει σε τριχωτό πίθηκο. Και φυσικά ένα σούπερ υπερτυχερός θα κερδίσει διαμονή στη σπηλιά της αρεσκίας του. Αυτή λοιπόν ήταν η εκπομπή «Τριχοευφιέστατες ιδέες» που εκπέμπει από μια χώρα που έχει μπερδέψει τη βούρτσα με το ξηραφάκι. Καλό σας βράδυ!